Βλέπουμε και τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Φιλίππο Νεαπόλεως και Θάο Στέφανο, τον Δήμαρχο Παγκαίου Φιλίππο Αναστασιάδη, την κυρία Βάσο Μήτα Παπουτσή. Με την κοπή της κορδέλας από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Παναγιωτόπουλο, τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Φιλίππο Νεαπόλεως και Θάσου Στέφανο, τον Πρόεδρο του Επιμελητηρίου Καβάλας Μάρκο Δέμπα και τον Αντιπεριφερειάρχη Καβάλας Κώστα Αντωνιάδη, ξεκίνησε και επίσημα η 27η Διεθνής Έκθεση Καβάλα Expo το απόγευμα της Παρασκευής, 27 Σεπτεμβρίου, στο Εκθεσιακό Κέντρο Απόστολος Μαρτύρης στη Νέα Καρβάλη Καβάλας. Τον αγιασμό των εγγενείων τέλεσε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Φιλίππο Νεαπόλεως και Θάσου Στέφανος. Μεταξύ άλλων παρευρέθηκαν και οι βουλευτές του νομού Μακάριος Λαζαρίδης, Γιάννης Πασχαλίδης και Τάνια Ελευθεριάδου, ο Αντιπεριφερειάρχης Καβάλας Κώστας Αντωνιάδης, ο Δήμαρχος Καβάλας Θόδωρος Μουριάδης, ο Δήμαρχος Παγκαίου Φιλίππος Αναστασιάδης, ο Δήμαρχος Θάσου Λευτέρης Κυριακίδης και ο Δήμαρχος Νέστου Σάβας Μιχαηλίδης, περιφερειακοί και δημοτικοί σύμβουλοι, πρώην βουλευτές, εκπρόσωποι του στρατού και της αστυνομίας, ο πρόεδρος της ΓΕΣΕΒΕ Γιώργος Καβαθάς και πρόεδροι ελληνικών και ξένων επιμελητηρίων, εκθετών και επισκέπτες. Η ταγή της, οι φορείς, οι προσπάθειες, το κεφάλαιο, το οποίο πραγματικά είναι κεφάλαιο ζωής και εμπειρίας και εργασίας και προσφοράς εργασίας, όλα αυτά αποτελούν το μήνυμα της ελπίδος για το μέλλον. Κατά την ομιλία του από το βήμα της 27ης Διεθνούς Έκθεσης Καβάλα Expo, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Μάρκος Δέμπας μίλησε για τις αλλαγές στις οποίες έχει προβεί η νέα κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας στην φορολογία. Παράλληλα, μίλησε για συνεργασίες, για κοινές δράσεις, ενώ αναφέρθηκε στο βιοτεχνικό πάρκο, την ενεργειακή αναβάθμιση του Εκθεσιακού Κέντρου Απόστολος Μαρτύρης, την δημιουργία νεοφυών επιχειρήσεων, τις δομές στήριξης επιχειρηματικότητας, τα κέντρα εμπορίου στον Άγιο Νικόλαο Καβάλας, αλλά δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στην πρώτη Πανελλήνια Έκθεση Ελίας, η οποία θα διοργανωθεί το επόμενο χρονικό διάστημα στο Μουσείο Καπνού, την δημιουργία κόμβου στο αεροδρόμιο και φυσικά τις ηλεκτρονικές παροχές που θα έχει σύντομα το Επιμελητήριο Καβάλας. Έχω την έναρξη εδώ και περίπου σχεδόν 8-9 μήνες της δημιουργίας του Κέντρου Νεοφυλούς Επιχειρηματικότητας, startup επιχειρήσεων με καινοτόμες ιδέες, γιατί είναι μέσα στο πρόγραμμα της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης. Η χρηματοδότηση έχει πλέον δεσμευθεί από χώρους της περιφέρειας. Πρέπει λίγο να πιέσουμε τις διαδικασίες προκειμένου να ολοκληρωθεί ο χώρος. Από την πλευρά του Αντιπεριφερειάρχης Καβάλας Κώστας Αντωνιάδης μίλησε για έκθεση η οποία είναι αναπτυξιακό εργαλείο για την προβολή των προϊόντων και των υπηρεσιών. Μίλησε για τόνωση της οικονομίας και νέες θέσεις εργασίας. Επεσήμανε παρουσία των βουλευτών την στήριξη της επιχειρηματικότητας και την προώθηση των τοπικών προϊόντων, ενώ δεν παρέλειψε να αναφέρει τα 26,8 εκατομμύρια ευρώ επενδυτικά σχέδια του στον τουρισμό σε Καβάλα και Θάσο. Παράλληλα, ο κ. Αντωνιάδης αναφέρθηκε στην αστική ανάπτυξη, το βιοτεχνικό πάρκο, αλλά και τα 300.000 ευρώ, τα οποία θα δοθούν για τον ανισόπεδο κόμβο της Πέρνης. Παράλληλα, μίλησε για έργα ανάπτυξης στην περιοχή της Τούζλας και τα έργα στο επαρχιακό οδικό δίκτυο που οδηγούν στο αεροδρόμιο Μέγας Αλέξανδρος αξίας 800.000 ευρώ. Παράλληλα, ο κ. Αντωνιάδης προανήγγειλε και την καθιέρωση της ημέρας του επιχειρηματία. Εμείς, ως διοίκηση της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας και Θάσου, στηρίζουμε την έκθεση του Επιμελητηρίου, αλλά και γενικά οποιαδήποτε δράση που ωφελεί την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία. Η στήριξη της επιχειρηματικότητας άλλωστε βρίσκεται ψηλά στην αναπτυξιακή μας ατζέντα και πολλοί από τους στόχους που έχουν θέσει οι διοργανωτές της Καβάλα Expo είναι και δικοί μας στόχοι. Όπως, πρώτον, η στήριξη της επιχειρηματικότητας, δεύτερον, την προβολή των τοπικών μας προϊόντων και τρίτον, η αύξηση της επισκεψιμότητας στην περιοχή μας. Ο Δήμαρχος Καβάλας Θόδωρος Μουριάδης τόνισε χαρακτηριστικά ότι ο Δήμος Καβάλας θα βρίσκεται στο πλευρό του Επιμελητηρίου Καβάλας, όπου η 27η έκθεση αποτελεί ένα εργαλείο ανάπτυξης.
Όπως είπε χαρακτηριστικά ο κ. Μουριάδης, μπορούμε να πετύχουμε πολλά. Η καβάλα πρέπει να βγει από την εσωστρέφεια και να μπει στην εξωστρέφεια. Ενώ παράλληλα μίλησε και για έναν πόλο έλξης αλλά και για μηνύματα συνεργασίας. Αυτονόητο είναι ότι ο Δήμος Καβάλας στέκεται όλα αυτά τα χρόνια στο πλευρό της επιτυχημένης αυτής προσπάθειας. Με προτεργάτες, τους επιχειρηματίες, τους επαγγελματίες, τους εμπόρους, τους ανθρώπους παροχής υπηρεσιών. Η Καβάλα Expo είναι ένα πεδίο όλων των καβαλιωτών. Έχει κερδίσει το στίχημα της συμμετοχής, της προβολής και της συνεχούς παρουσίας. Από το βήμα της τελετής των εγγενείων της 27ης Διεθνούς Έκθεσης Καβάλα Expo μίλησε και ο πρόεδρος της ΓΕΣΕΒΕΣ, Τέλειος Καβαθάς. Σας οφείλει πολλά η πατρίδα, διαχρονικά και στα 200 χρόνια ελπίζω, Υπουργέ, να υπάρχει ειδική τιμή για τις δυνάμεις της χώρας και βεβαίως για τα σώματα ασφαλείας, διότι χωρίς τα σώματα ασφαλείας δεν θα έχουμε την ασφάλεια που χρειάζεται η επιχειρηματική κοινότητα για να προχωρήσει στην αναπτυξιακή προσπάθεια που πρέπει να κάνουμε όλοι μαζί. Η τελετή των εγγενείων ολοκληρώθηκε από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Παναγιωτόπουλο, ο οποίος μίλησε από το βήμα της έκθεσης και μίλησε για έναν θεσμό για την Καβάλα, για την οικονομική δραστηριότητα της περιοχής. Παρότρινε τον κόσμο να επισκεφθεί την Καβάλα Expo, ενώ εξήρε το έργο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Εδώ καταγράφεται την παρουσία των ενόπλων δυνάμεων και με την ψυχαγωγική του συγκρότητα αλλά και με την ενημερωτική του συγκρότητα. Τα πολύ σημαντικά που είπε ο κ. Καβαθάς για την ομπρέλα ασφαλείας πάντα πρέπει να υπάρχει προκειμένου να υπάρχει ανάπτυξη. Πρώτος σταθμός του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Παναγιωτόπουλου κατά την περιήγησή του στην Καβάλα Expo ήταν μια στάση στην εταιρεία Aquarius. Ο κ. Παναγιωτόπουλος μαζί με τον κ. Δέμπα περνάει από τα περίπτερα του εκθεσιακού κέντρου Απόστολος Παναγιώτης. Είναι από τα περίπτερα εδώ της έκθεσης, ο κ. Μάκης Πασαλίδης, Υπουργέ. Πρέπει και εγώ να αρχίσω να φιλτράρω πολλά από αυτά που λέω, αυτά που πίνω, αυτά που ακούω. Να σε καλά, Μάκη. Αμέσως μετά ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας επισκέφθηκε το περίπτερο της ελληνικής αστυνομίας. Οι ένοπλες δυνάμεις μας λοιπόν με αυτούς τους δύο παράγοντες διαθέτουν εξαιρετική αποτρεπτική ισχύ και δημιουργούν δια αυτής της αποτροπής την πεποίθηση προς κάθε κατεύθυνση ότι δεν είναι ωφέλιμο, δεν είναι καλή ιδέα να σκεφτεί κανείς οτιδήποτε, πολύ περισσότερο να πράξει κάτι σε επίπεδο στρατιωτικής εμπλοκής. Διότι απλούστατα το κόστος θα είναι μεγαλύτερο από το όφελος. Όπως έχω εξηγήσει, αυτή είναι η έννοια της αποτροπής. Κατά την είσοδο του στο εκθεσιακό κέντρο, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας έκανε μια στάση και χαιρέτησε όλους τους συνεργάτες της τηλεόρασης του Σέντερ, κάνοντας ειδική μνήμα στις Κοσμογεύσεις και τον Χρήστο Δελή. Η κυρία Πασαλίδου εδώ, το νούμερο ένα. Εδώ πέρα δεν ήθεστε να κάνεις και μια δήλωση. Θα φάμε τίποτα. Θα φάμε τίποτα. Αστειεύεται ο Υπουργός, τον Χρήστο Δελή. Ακόμα ονειρεύομαι κάποια φοβερά ριγκατόνι με λουκάνικο και, που έκανε live. Έκανα εκπομπή και το μυαλό μου ήταν στα ριγκατόνι απέναντι. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος βρέθηκε και στο περίπτερο του Υπουργείου όπου ξεναγήθηκε στους προσωμιωτές, ενώ κατά τη διάρκεια των δηλώσεων μίλησε για το αξιόμαχο των ενόπλων δυνάμεων αλλά και για την ευξημένη επιτήρηση στον Εύρο. Ο Εύρος ήδη έχει ενισχυθεί με μέσα επιτήρησης, επιπλέον προσωπικό, επιπλέον μέσα. Κοιτάξτε, θεωρώ ότι έχουν ιδωθεί οι εισρωές από τον Εύρο και υπάρχει και ένα άλλο ποιοτικό χαρακτηριστικό. Αυτοί που εισραίουν από τον Εύρο, όποιοι και αν είναι, είναι στην πλειοψηφία τους Τούρκοι αντιφρονούντες, διοχθέντες από την παρούσα πολιτική κατάσταση και λιγότερο πρόσφυγες και μετανάστες από τρίτες χώρες. Το πρόβλημα βέβαια εξακολουθεί να εφίσταται στα νησιά και στα θαλάσσια σύνορά μας και πολύ φοβούμαι ότι όσα σκάφη και αν αναπτυχθούν, είτε μεγάλα είτε μικρά, εφόσον υπάρχει διακίνηση από την άλλη ακτή του Αιγαίου, θα υπάρχει πάντα το πρόβλημα.